ακόμα και στις επαναλήψεις. Οπότε εκεί υποχρεώνεσαι να πεις. Πόσα χρόνια το έχουμε δει αυτό το σερίαλ. Αυτό να φανταστείς ότι άρχισε το 2003, τελείωσε το 2006 και είμαστε στο 2013 και είναι σαν να παίζεται κάθε μέρα από τότε. Δεκαετία δηλαδή κλείνει. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε. Ίδιες είμαστε, δεν έχουμε αλλάξει. Καλά, από τότε. Μην ανοίγεσαι πολύ. Είσαι κι εσύ από τις γυναίκες που λένε το όνομα, με το όνομά τους τα πράγματα και λένε και την ηλικία τους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν θέλω να σα ρωτήσω πόσο είσαι, μην τρελαθούμε. Αλλά, είναι τόσο εύκολο. Καταρχήν, δεν ξέρω, με έφερνε πάντα σε φοβερή αμηχανία από μικρή. Αυτό μου δημιουργούσε ένα φοβερό αίσθημα ντροπής να κρύβω τα χρόνια μου. Μου φαινόταν, ξέρω εγώ, σαν να ντρέπομαι ότι είναι σαν να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου, σαν να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι. Τι θα πούνε οι μαθητές μας, αν πούμε ψέματα. Αυτές οι 30 που ήμασταν μαζί στην τάξη, δηλαδή, τουλάχιστον μπορείς να τις κοιτάξεις στην κατάμουτρα. Αλλά δεν νιώθεις μοναξιά σε αυτή την πορεία, την ηλικιακή, την αύξηση του χρόνου πάνω σου κλπ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν μεγαλώνουν σε αυτή τη χώρα, το έχεις προσέξει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Εμένα μου δημιουργεί αίσθημα ντροπής. Δηλαδή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και κανένα έγκλημα, ρε παιδιά. Καλά, εστίευεσαι. Εντάξει, όλοι μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πες μου θέατρο. Καλά, πες να μεγαλώνουμε. Πες μου τι ετοιμάζεις, πες μου πότε ξεκινάτε, πες μου αν έχεις άγχος. Θα είμαι, αρχίζουμε καταρχήν την επόμενη εβδομάδα, στις 16 του μηνός, με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό, τον Παύλο τον Χαϊκάλη και την Πέστη Μάλφα. Ωραία παρέα. Ωραία παρέα, ναι. Είναι ένα έργο που λέγεται «Δείπνο με φίλους», σύγχρονο αμερικάνικο έργο του Μάργιουλης. Το σκηνοθετεί ο Γρηγόρης, ο Βαλτινός, ο οποίος έχει έναν έρωτα με αυτό το έργο. Το έχει ξαναπαίξει πριν από 13-14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Εσύ πρώτη επαφή με το έργο αυτό, ε? Εγώ πρώτη επαφή. Και είναι ένα έργο σχέσεων. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια. Το ένα είμαστε ο Γρηγόρης και εγώ, το άλλο είναι ο Παύλος και η Μπέση. Με απόλυτα παράλληλες πορείες, πολύ δεμένοι μεταξύ τους, μια οικογενειακή και φιλική σχέση μαζί. Και όταν χωρίζει το ένα ζευγάρι, ανατινάζεται η ζωή και, του και των τεσσάρων. Ναι. Σωστά. Και ίσως περισσότερο του άλλου που μένει να σκέφτεται, παρά αυτό του ζευγαριού που χωρίζει. Όταν χωρίζουν τα ζευγάρια σήμερα, γίνονται όλα αυτά, υπάρχουν αυτές οι συνέπειες ή το έχουμε συνηθίσει πια και δεχόμαστε στις παρέες και ανθρώπους χωρισμένους, φίλους με τους οποίους δεν είναι θέμα να μην δέχεσαι, αλλά όταν έχεις συνηθίσει χρόνια πολλά τη ζωή σου σε κάποια δεδομένα, πας διακοπές, μετά αρχίζει το με ποιον θα βγω, σε ποιον θα σταθώ περισσότερο. Μπορείς να μείνεις φίλος δίκιο, και με τις δύο πλευρές του χωρισμένου. Είναι λίγο δύσκολο. Επιλέγεις εκεί, Είναι λίγο δύσκολο. Το να είσαι γυναίκα και χωρισμένη και μόνη,